Περί ώρα 9 και 5 κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Πτολεμαίδος για μια πυρκαγιά στο ξενοδοχείο Άψης στο Εμπόριο. Άμεσα κινητοποιήθηκε η υπηρεσία μας με 3 οχήματα και 8 άντρες. Φτάνοντας στον τόπο του συμβάντος, τηρήσαμε όλους τους κανόνες ασφαλείας. Επισήρθαμε στο ξενοδοχείο έτσι ώστε να διαπιστώσουμε αν υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα. Καθώς κάναμε τον απαραίτητο έλεγχο, περαιτέρω προβήκαμε σε κατάσβεση της φλεγόμενης σκεπής. Για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, προανάκριση θα διενεργήσει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πτολεμαίδας. Ζεστάθηκε η καμινάδα και πιθανόν πήρε το φενιζόλ του της σκεπής. Που έχει. Και από εκεί απλώθηκε, αλλά προλάβαμε και φωνάξαμε την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν κινδύνευσαν άνθρωποι. Κανένας δεν κινδύνευσε. Κανένας. Τίποτα. Θα προλάβαμε. Ζημιά. Ζημιά, σκεπή. Σκεπή. Και τα καθαρίσματα. Βλέπουμε μεγάλη ζημιά στο χώρο της σκεπής και πιθανόν και σε κάποια δωμάτια. Ναι, υπάρχει ζημιά στο χώρο της σκεπής. Υπήρχε... Οι σκεπές, ξέρετε, είναι πυρκαγιές οι οποίες κρύβουν πάντοτε κινδύνους και θέλουν ενδελεχή έλεγχο. Εμείς κάναμε αυτόν τον έλεγχο, προσπαθήσαμε να σταματήσουμε την επέκταση της πυρκαγιάς και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο της αποκάθαρσης, έχουμε φτάσει στον έλεγχο της πυρκαγιάς. Δεν κινδύνευσαν άνθρωποι. Δεν κινδύνευσε κανένας άνθρωπος. Το πρώτο μέλημά μας είναι αυτό, όπως ξέρετε, της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε αυτό και προβήκαμε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.